Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να απαντήσει στα ρωσικά χτυπήματα στις λιμενικές υποδομές και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι απειλεί την ασφάλεια πολλών εθνών. Χθες το βράδυ οι Ρώσοι τρομοκράτες έβαλαν ξανά στο στόχαστρο τα λιμάνια μας. Στόχευσαν υποδομές μας που παίζουν ρόλο στη διασφάλιση όχι της δικής μας αλλά της γενικής παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Σε μόλις ένα μήνα από την προσπάθεια της Ρωσίας να καταστρέψει την πρωτοβουλία για τη Μαύρη Θάλασσα, σήμερα ήταν η 7η μαζική ρωσική επίθεση. Αυτή η κλιμάκωση δείχνει ότι η Μόσχα συνεχίζει να εμποδίζει τα σιτηρά και τα τρόφιμα να φτάσουν σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Είναι απαράδεκτο. Ο Πούτιν απλά δεν ενδιαφέρεται για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Τέτοιες ενέργειες του Κρεμλίνου επηρεάζουν αρνητικά τους Ουκρανούς αγρότες και όλους τον κόσμο που είναι πιο ευάλωτοι στην επισιτιστική ασφάλεια. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε τη Μόσχα να επιστρέψει άμεσα στην πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας και δήλωσε παράλληλα ότι εξετάζει, σε συνεργασία με άλλες χώρες της Δύσης, εναλλακτικές οδούς εξαγωγής των Ουκρανικών σιτηρών.